Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ στο Σούκα Γιόγκα Κηφισιά και σήμερα θα μιλήσουμε για το δράμα το οποίο δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι στη ζωή μας καθημερινά και το οποίο μας ταλαιπωρεί και δεν μας αφήνει να ζήσουμε όπως πραγματικά πρέπει να ζούμε, όπως πραγματικά μας αξίζει να ζούμε. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε όμορφα, για να ζούμε μέσα σε αυτονία, να ζούμε αγαπημένοι, ευτυχισμένοι για μας τους ίδιους, για τα παιδιά μας. Ουσιαστικά αυτό που δημιουργεί τα καθημερινά μας προβλήματα είναι το μυαλό. Το μυαλό γίνεται κυρίαρχος της ζωής μας. Είναι αυτό που πλέον έχει πάρει τα ενία στην καθημερινότητά μας και δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαστε συνειδητοί στις σκέψεις μας. Δεν είμαστε συνειδητοί στις σκέψεις οι οποίες έρχονται στο μυαλό μας, στις σκέψεις τις οποίες εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε και φτιάχνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το απλό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε παρατήρηση. Να αποκτήσουμε αυτοπαρατήρηση. Να αυτοπαρατηρούμε ουσιαστικά εμείς οι ίδιοι τις σκέψεις μας. Τις σκέψεις οι οποίες έρχονται στο μυαλό μας, οι οποίες δημιουργούνται. Δηλαδή, όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να δημιουργεί διάφορα δράματα, διάφορες καταστάσεις, οι οποίες ούτε καν υφίστανται, είναι φανταστικές τις περισσότερες φορές, εκεί μπορούμε να αποκτήσουμε εμείς τον έλεγχο, να πάρουμε εμείς τον έλεγχο και να διακόψουμε αυτές τις σκέψεις και να αρχίσουμε να τις παρατηρούμε. Πώς εξελίσσονται μέσα στο μυαλό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε αυτές οι σκέψεις να αρχίσουν σιγά σιγά να φεύγουν, να απομακρύνονται. Και όσο εμείς πηγαίνουμε με τη ροή των σκέψεων, όσο εμείς πηγαίνουμε με τη ροή της ζωής, αυτές οι σκέψεις θα αρχίσουν και θα απομακρύνονται. Οπότε η αυτοπαρατήρηση είναι το κλειδί για να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Επανερχόμαστε στην αναπνοή μας και αρχίσουμε και παρατηρούμε ουσιαστικά αυτό το οποίο δημιουργείται. Και αυτό το οποίο δημιουργείται όταν αρχίσεις και το παρατηρείς και του δίνεις ροή, αρχίζει και αποδυναμώνεται και πλέον δεν έχει καμία δύναμη έτσι ώστε να επηρεάσει την καθημερινότητά σου. Σας ευχαριστώ πολύ.